Δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία με τα Σκόπια. Ακούσατε τι είπε και ο κύριος Μηταφίδης σχετικά με την εκδήλωση και με τις διαδηλώσεις που γίνονται έξω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον Νίκο Αβουκάτο θα πάμε τώρα, διότι Νίκο, από νωρίς σήμερα ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο το χρονικό της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία χρειάστηκε να αλλάξει και τόπο και χρόνο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε αλλαγή την τελευταία στιγμή όσον αφορά την εκδήλωση για τα ωφέλη της συμφωνίας των ΣΠΟΝ. Αυτό ήταν το θέμα της εκδήλωσης. Αρχικά η εκδήλωση ήταν να διεξαχθεί στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπα στην οδό Κλεάνθου. Ωστόσο όμως υπήρξε ευρύτατη αντίδραση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στην περιοχή και καθάρισαν ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουν, δεν θα αφήσουν να διεξαχθεί η εκδήλωση. Τελικά, όπως αναφέρθηκε σε νεότερη σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση που διοργανώνουν οι οργανώσεις μελών Τούμπας, Βαλήρου, Χαριλάου της Δημαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται για τις 7.30 το απόγευμα στο περίπτερο 15 στην αίθουσα Νικόλαος Γερμανός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ομιλητές της εκδήλωσης, τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Βερβέρη, συντονιστή Ευρωπαϊκής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ και τον Βέμουντ Ορμπακε, του καθηγητή πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χρήστο. Νίκο, βεβαίως τώρα εδώ το ζήτημα είναι πώς έγινε αυτή η αλλαγή, γιατί έγινε αυτή η αλλαγή και μάλιστα η εκδήλωση να γίνει μέσα στο κέντρο της πόλης. Ναι, Χρήστο, χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή και το συγκεκριμένο σημείο, όπως ανέφερες και εσύ, στο κέντρο της πόλης. Ενώ να σημειώσουμε ότι στην πλατεία της Χάντ και συγκεκριμένα στην νότια πύλη της έκθεσης προγραμματίστηκε και η διαμαρτυρία του κινήματος Σφυρίζω. Είναι ένα κίνημα με μια σφυρίχτρα. Τα μέλη της διαμαρτύρονται για όσα συμφωνήθηκαν στις πρέσπες χωρίς να ενημερωθούν και χωρίς την κατάθεσή τους, όπως υποστηρίζουν για σχετικό δημοψήφισμα, και είναι γεγονός ότι χρειάστηκαν και πολλές ισχυρές δυνάμεις να υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, στο κέντρο της πόλης, για την περιφρούρηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η οποία πήρε αυτή την έκταση, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε και ο Βασίλης Παναγιωτίδης, να συμβαίνουν όλα αυτά στο κέντρο της πόλης και να πραγματικά να έχει μετατραπεί, όπως βλέπουμε όλοι και παρακολουθούμε, σε ένα πεδίο μάχης και με μια Νίκο, πολύ αποκλειστική ατμόσφαιρα. Χρήστο. Παρακολουθείς και εσύ το θέμα και είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.